σας από το κλειστό γυμναστήριο του Ιμητού. Θα παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση από το κανάλι μας την ανάπτυξη ανάμεσα στον Αμίγκα και τον αθλητικό όμιλο Αγρινίου. Αναμέτρηση που γίνεται στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της Α2 κατηγορίας για την περίοδο 2020-2021. Και ένα παιχνίδι στο οποίο οι δύο ομάδες αναζητούν τον πρώτο τους ροζ φέλου αγώνα για τη σεζόν, καθώς και οι δύο έχουν ξεκινήσει με αρνητικό σερί, το οποίο φυσικά θέλουν να σπάσουν σήμερα. Ο Αμίγκας φυσικά έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, δεδομένου ότι η αναμέτρησή του με την Καρδίτσα αναβλήθηκε την πρώτη αγωνιστική λόγω ακαταλληλότητας του γηπέδου της Θεσσαλικής πόλης. Έχει όμως η ομάδα του Μάικο Σαντινίδη δύο ήττες μέχρι τώρα σε αυτό το γήπεδο από το Γυμναστικό Σύλλογο Ελευθερούπολης με 79-47 και από το Παγκράτη στην περασμένη αγωνιστική με 79-72 και τα δύο παιχνίδια είχατε την ευκαιρία να το παρακολουθήσετε μέσω του telesport.gr. Η ομάδα του Αγρινίου έχει βιώσει μέχρι στιγμής δύο εντός έδρας ήττες από το Πανερυθραϊκό και από το Μαρούσι και επίσης υπήρχε στο μοναδικό της ταξίδι που έκανε μέχρι τώρα από την ομάδα του Ψυχικού. Οι ενητές του αγώνα, κυρία η άρχοντας του αγώνα και η επικεφαλής του διαιτητικού τρίου, κυρία Κωνσταντινίδου, κύριος Ρίγος και κύριος Νάστος θα την βοηθήσουν, δεύτερος και τρίτος διαιτητής αντίστοιχα. Ήδη έδωσαν το τρίλεπτο και ζητούν με ένα χαρακτηριστικό νεύμα να σταματήσει η μουσική για να αποσυρθούν και οι δύο ομάδες στους πάγκους και βεβαίως να είναι πιο εύκολο για τους δύο προπονητές, τον κύριο Κωνσταντινίδη του Αμίντα και τον κύριο Διαμαντάκο του Αγρινίου, να δώσουν τις τελευταίες τους οδηγίες πριν αρχίσει το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που το αναμένουν με μεγάλο ενδιαφέρον και οι δύο ομάδες. Ο Μίντας διότι είχε ένα ζήτημα με αρκετούς τραυματίες. Τους υποδέχεται σήμερα πίσω, τουλάχιστον όσον αφορά την δωδεκάδα. Τώρα το πόσο θα αγωνιστούν είναι θέμα και του κυρίου Κωνσταντινίδη και δικής τους ετοιμότητας βέβαια, αλλά και ο Ζούπας, ο εμβληματικός αρχηγός της ομάδας, αλλά και ο Κουκουνιάς, ένας πολύτιμος ψηλός, είναι σήμερα στην δωδεκάδα, στη διάθεση του κυρίου Κωνσταντινίδη. Για την ομάδα του Αγρινίου, οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ της Α2 γνωρίζουν ότι μια ομάδα που φτιάχτηκε με πολλά προβλήματα, δεν θα το έλεγα την τελευταία στιγμή, γιατί υπήρξε άμεση ανταπόκριση και αντίδραση από την τοπική κοινωνία. Κάποιοι άνθρωποι βγήκαν μπροστά χωρίς μεγάλη οικονομική επιφάνεια, βοήθησαν και κάποιοι χορηγοί και βεβαίως είναι παρούσα η ομάδα του Αγρινίου στην Α2 κατηγορία. Είναι σημαντικό αυτό από μόνο του. Ήδη οι δύο ομάδες μπαίνουν. Η ομάδα του Αγρινίου φυσικά με τις πράσινες εμφανίσεις θα ξεκινήσει με το νούμερο 4 τον Τασόπουλο, νούμερο 7 τον Στογιάνοβιτς, νούμερο 13 ο Κεκουεγέν, νούμερο 18 ο Γαρέζος και νούμερο 21 ο Νικολαίδης. Ο Ζάμπολ ήδη ετοιμάζεται, ο
Λονιγυριάνος Βίκτορ Οκεκουογέν. Κουκουνιάς είναι παρόν στην αρχική πεντάδα για τον Αμίντα μαζί με τον Κανονίδη, το νούμερο 11 ο Κουκουνιάς, τον 23 ο Κανονίδης, το 14 ο Μπέλη, το 6 ο Τοπάλι και ποιον δεν έχω δει, το 10 τον Σάλεχ. Αυτή είναι, εσείς είδατε βέβαια τις αποστολές των δύο ομάδων, τους παίκτες που δημιώθηκαν. 12 για τον Αμίντα, 11 για την ομάδα του Αγρινίου, που έχει και την πρώτη επίθεση με τον Κογιογέν στην κορυφή. Ο Τασόπουλος, πάλι για τον Νιγηριανό, ο οποίος με τον Κουκουνιά αντίπαλο του παίρνει το φάουλ με ωραία κίνηση από την εσωτερική. Και θα σουτάρει δύο βολές. Και Κουογέν, ο οποίος είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του Αγρινίου μέχρι τώρα στα τρία παιχνίδια που έχει δώσει. Εδώ στοχή στην πρώτη από τις δύο βολές του. Άμυντο πάντως το σκορ για τους φιλοξενούμενους, 1-0. Και ο Αμίντας με τον Τοπάλι και τον Σάλεχ. Κουνιάς, το πάλι. Κουνιάς, ωραία κίνηση. Βάζει τον Αμίντα μπροστά. 2-1. Ωραίο το χουκ του Κουκουνιά. Ο Νικολαίδης με τον Στογιάνοβιτς. Στόπουλος. Πάλι ο Νικολαίδης, ίδιο τον Στογιάνοβιτς ακροβολισμένο. Αυτός δεν τα κατάφερε να στοχίσει για τρεις. Το πάλι γρήγορα. Δυνατά πάτησε ο Μπέλη, δεν τα κατάφερε όμως να ευστοχίσει και γρήγορα η φιλοξενούμενη ο Γαρέζος. Προσπαθεί με πλάτη στον Τασόπουλο. Έφυγε από τη θέση του αυτός και προσπαθεί να επανέλθει. Τελικά το τρίποντο από τον Νικολαίδη, προσπάθησε ο Κουκουνιά και τελικά τα κατάφερε. Φτάσει μπάλα στον Γιάννοβιτς. Ο σούτ για τρεις. Καλάθι και φάουλ. Σούτ για τρεις από τον Γαρέζο, το καλάθι και το φάουλ από τον Νικολαίδη που δεν παράτησε τη φάση. Πήρε την μπάλα. Πέτυχε το lay-up πάνω στην κίνηση, του έγινε και το φάουλ. Και έτσι λοιπόν έχει δικαίωμα για μια έξτρα βολή. Τέσσερα με αυτό το έμεσο τρίποντο του Νικολαίδη. Και ο Αμίντας με τον Τοπάλι. Κανονίδης με πλάτη, ο Κουνιάς. Τοπάλι θα κάνει και αυτός την προσπάθεια του για τρεις. Επενέβη ο Κουνιάς για καλό, τελικά δεν τα κατάφερε. Το κοντά, Νικολαίδης. Ο Κεκουογέν. Ωραία, άλλαξε. Αλλάξει και φάουλ από τον Νιγηριανό. Έμεινε ο Νιγηριανό. Μετά από την πάσα, πολύ ωραία σκαστή ασίστ στο Γιάννοβιτς. Ο Βίκτορ, ο Κεκουογέν έφτασε τους τρεις. Διαφορά 4 πόντων στον αθλητικό όμιλο Αγρινίου. Αμίντας με τον Τοπάλι. Και πάλι έχει την μπάλα ο Τοπάλι. Προσπάθησε να την περάσει στον Κουκουνιά που είχε πάρει καλή θέση. Τελικά κέρδισε το φάουλ ο Κουκουνιάς. Το πρώτο είναι αυτό ομαδικό.
για την ομάδα του Αγρινού. Σάλεχ, Κανονίδης, για τρεις. Ο Κεκλογέν καθαρίζει το rebound. Εκτός από πρώτο σκόρε είναι και δεύτερος rebound της ομάδας. Ο Κεκλογέν. Λάθος πάσα από τον Στογιάνοβιτς. Ο Τοπάλι μεταλλεύεται την ταχύτητά του και μειώνει σε 4-7. Λίγο μετά το τρίλεπτο του αγώνα. Ο Νικολαίδης. Υπάρχει μια διακοπή στο μάτς για να σκουπιστεί λίγο το τερέν από προηγούμενη πτώση. Το είδε ο ρέφερι και σωστά έκανε. Διακόπτεται λίγο ο ρυθμός, αλλά η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Από του Χαρέζο. Ο Στογιάνοβιτς. Όλο το δρόμο πήγε ο Στογιάνοβιτς και πήρε το δεύτερο φάουλ. Έχω την εντύπωση του Κουκουνιά. Όχι. Πρώτο είναι αυτό το φάουλ του Κουκουνιά. Τέσσερα φάουλ έχει ο Αμίντας από ένα. Τέσσερις διαφορετικοί παίκτες. Στο Γιάνοβιτς 4-8 η πρώτη βολή. Εύστοχη. Εύστοχη και η δεύτερη. 4-9. Με τον Τοπάλι και τον Σάλεχ. Πάλι ο Αντριάνο Τοπάλι. Κανονίδης για τρεις. Και Κουγέν καθαρίζει. Στο Γιάνοβιτς. Και Κουγέν, ωραία η προσπίση και ωραίο το καλάθι από τα 3,5 μέτρα. Στους 6 πόντους από τους 11 του Αμίντα, του Αγρινού, συγγνώμη. Ο Κεκουγέν, ο Σάλεχ. Ωραία, ξέφυγε. Λάθη. Έπεσε πάνω στον Κεκουγέν. Είναι και οι δύο έχουν μείνει στο έδαφος. Τα λάθη μετράει βέβαια. 6-11. Κεκουγέν ζητάει από τους συμπαίκτες του να τον αφήσουν λίγο να μείνει στο έδαφος. Τελικά σηκώθηκε και αυτός. Έχει ένα ζήτημα με το τη μέση του. Κρατάει. Τελικά όμως θα συνεχίσει. Δεν χρειάζεται να αποσυρθεί στον πάγκο. Ο Νικολαίδης. Αλλάξε με τον Γαρέζο. Προσπάθησε ο Σάλεχ. Φάουλ χρεώθηκε. Αυτή η προσπάθεια για κλέψιμο του Γιάσερ Σάλεχ. Το οποίο είναι βέβαια το πέμπτο ομαδικό για τον Αμίντα. Το οποίο θα δώσει τον Ασόπουλο το δικαίωμα για δύο βολές. Έτοιμος για τη βολή ο Τασόπουλος. Δώδεκα με την εύστοχη βολή. Ο Τασόπουλου πρώτος του πόντος στο παιχνίδι. Και 6-13 επαναλαμβάνει την επιτυχία του. Και 5,5 λεπτά μένουν ακόμα για την πρώτη
περίοδο. Ο Σάλεχ αποσύρεται και περνάει στον αγώνα ο Σιούμπρης. Βεβαίως υπάρχει απουσία για τον Αμίντα, δεν έχει την ελευθερία στην ο Θοδωρής Παρτιάνος. Είδαμε ένα λάθος από τον Τοπάλι, του έφυγε η μπάλα. Είναι ωραία αποτελεσματική άμυνα από τον Νικολαίδη. Ο Τοπάλι αποσύρεται και μπαίνει ο Αμίντας. Όχι, αστεύομαι. Ο Δωρίδας Ζούπας της νέστης οικογενείας. Εμβληματικός, όπως είπαμε, αρχηγός της ομάδας, ο οποίος δεν είχε αγωνιστεί λόγω τραυματισμού. Τώρα όμως είναι παρόν και έτοιμος να βοηθήσει. Ο Ζούπας τον βλέπετε εδώ με τον Κανονίδη. Και πάλι προσπάθεια δεν ήταν καλή από τον Τάγαρη, που επίσης πέρασε στο παιχνίδι. Επίσης μια προσπάθεια που κατέληξε σε μπέρδεμα, νομίζω από τον Τασόπουλο, δεν είμαι σίγουρος. Ναι, από τον Τασόπουλο ήταν. Δεν πληρώνει όμως αυτήν την βεβαιασμένη, θα την χαρακτήριζα, προσπάθεια ο Αγνημίου, αφού η μπάλα είναι και πάλι δική του, μάλιστα με 15 δευτερόλεπτα. Τον Στογιάνοβιτς, τον Γαρέζο, Νικολαίδης, Ασόπουλος για τρεις. Ρουμπάουν από τον Ζούπα και γρήγορα η πάσα στον Σιούντρι. Ωραία από τον Κανονίδη, κοντά στο καλάθι, ο Μπέλη αυτή τη φορά δεν αστοχεί. Και μειώνει σε 8-13. Υπάρχει επιθετικό φάουλ. Το οποίο χρεώθηκε ο Στογιάνοβιτς. Και με τον Ζούπα ο Αμίντας, ο Μπέλη και ο Ταγαρής. Πολύ ωραία η συνεργασία του Ζούπα με τον Μπέλη. Κάνω ένα καλάθι από τον Ορέστη Μπέλη. Μειώνει ο Αμίντας σε 10-13. Είναι μένει στην προπόνηση που λέμε αυτή η προσπάθεια από τον Νικολαίδη. Δεν υπάρχει υπάρχει φάουλ που έχει κερδίσει ο Κεκουογέν μακριά από την μπάλα από τον Ζούπα. Το φάουλ και βέβαια βολές για τον Βίκτορ ο Κεκουογέν. Πόντους από τους 14 του ΑΟ Αγρινίου. Δεν τα καταφέρνει στη δεύτερη όμως. Η μπάλα είναι για τον Αμίντα, όπως βλέπετε. Με τον Ζούπα. Δεν φοβήθηκε τον Κεκουογέν και θα κατάφερε να του κερδίσει το φάουλ. Θα ήταν πιο ευχαριστημένος αν πετύχαινε και το καλάθι. Αλλά έχει δύο βολές, μπορεί να το πετύχει έτσι.
φέρνει ο Τάγαρης. Η δεύτερη βολή με λίγη περιπέτεια όμως κατέληξε στο καλάθι. Και ο Μίγκας μείωσε στο τρίποντο. 11-14. 11-14. Νικολαίδης. Ως το Γιάννοβιτς. Λίγο το διάδρομο με αντίπαλο το Σιούμπρι. Δεν φοβήθηκε ούτε αυτός. Και δικαιώθηκε. Στο τρίλεπτο. 11-16. Μπέλη. Ο Ζούπας. Και πάλι ο Μπέλη. Θα παίξει με πλάτη. Ζούπας. Παθεί εκεί αλλά δεν δόθηκε κάτι. Νικολαίδης. Το σούτ είναι για τρεις. Τον Ναούμι που έχει περάσει στο παιχνίδι όπως και ο Κοντσές. Ναούμις με το 8, ο Κοντσές με το 16. Ζούπας, ωραία η πάσα για τον Μπέλη. Τάγαρης παρακολούθησε την προσπάθεια του συμπαίκτη του. Ήταν εκεί παρόν όταν έπρεπε. 13-16. Ναούμις πάει κοντά. Καλάθι και φάουλ. Όχι, βήματα. Δεν το πρόσεξα, το συγγνώμη. Το προφανώς έγινε στην αρχή της προσπάθειάς του. 1:56 για να ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος. Υπάρχει time out. Και μια ευκαιρία για μας να δούμε λίγο τι συμβαίνει. Στους πόντους ο Μπέλη είναι ο πρώτος χώρος από την ομάδα του Αμίντα. Έχει 4. Έχουν σκοράρει βέβαια 5 διαφορετικοί παίκτες μέχρι τώρα για την ομάδα των γηπεδούχων. Ο Κεκουογέν έχει τους 7 από τους 16 πόντους του Αουαγρινίου. Οι ομάδες δεν έχουν ευστοχήσει ακόμα σε τρίποντο. Έχει 0-3 ο Αμίντας και 0-5 ο Αγρινίου. Έχουμε να κάνουμε με τις δύο ομάδες που είναι η δεύτερη και η τρίτη χειρότερη επίθεση του πρωταθλήματος μέχρι τώρα. Βέβαια είμαστε πολύ νωρίς και δεν είναι δυνατόν να εξαχθούν συμπεράσματα, αλλά είναι ένα στατιστικό που οφείλουμε να το πούμε. Ο Αμίντας στην επίθεση μετά το time out. Ο τον Κανονίδη στον Ζούπα. Πάσα στη γωνία. Ωραία. Μετά το άστοχο τρίποντο ο Σιούμπρης κατάφερε να πάρει με εντυπωσιακό τρόπο μάλιστα το rebound και να ευστοχίσει. Μείωσε στον πόντο. Ο τον Νικολαίδη, ο Ναούμις για τρεις. Μακρινό rebound από τον Κανονίδη. Ο Σούπας έχασε την μπάλα από τον Νικολαίδη. Υπάρχει φάουλ του Ζούπα. Αμυντικό. Δύο βολές για τον Γιάννη Νικολαίδη. Θα μας τρελάνετε τελείως. Από την γέφυρα, η ομάδα του Αγρινίου είναι μια τελείως καινούργια ομάδα. Συνδετικός κρίκος της με την περσινή πολύ καλή της χρονιά. Ο
κύριος Διαμαντάκος. Ο έμεινε και σε αυτή τη σεζόν για να βοηθήσει. Αστοχός ο Νικολάηδης στην πρώτη βολή. Εύστοχος όμως στην δεύτερη. 15-17. Προβάδισμα 2 πόντων για την ομάδα του Αγριμίου. Κανονίδης με τον Κεπάλη και τον Μπέλη. Προσπάθησε ο Μπέλη και πήρε το φάουλ. Στην προσπάθεια του προς τα μέσα. Μπέλη, ο οποίος έχει 6,5 πόντους μέσω όρο μέχρι στιγμή στα δύο παιχνίδια του Αμίντα. Και με τις δύο βολές που έχει, μπορεί μάλλον να του φτάσει σχεδόν ήδη από την πρώτη περίοδο. 5 έχει τώρα. Και 6 τώρα. 17 όλα, ισοπαλία. Περίπου ένα λεπτό. Τσιαμπάς για την ομάδα του Αγριμίου, ο οποίος μπήκε στο παιχνίδι. Ωραία η πάσα στον Καλημέρη και αυτός τελειώνει τη φάση. 17-19. Λοιπόν, το πάλι ο Αμίντας σε μια από τις τελευταίες του επιθέσεις στην πρώτη περίοδο. Υπάρχει φάουλ που έγινε πάνω στον Τάγαρη. Θα του δώσει το δικαίωμα για δύο βολές. Ο Τάγαρης δεν τα καταφέρνει στην πρώτη. Το ίδιο είχε κάνει και προηγουμένως, στη δεύτερη την πέτυχε. Αν θυμάστε, με λίγη ορειβασία η μπάλα. Εδώ δεν τα καταφέρνει όμως, ούτε στη δεύτερη. Μένουν 15 δευτερόλεπτα τώρα. Και λογικά η ομάδα του Αγριμίου θα προσπαθήσει να τα εκμεταλλευτεί όλα. Τσιαμπάς. Θα πάει προς το καλάθι μόνος του. Θα κάνει όμως επιθετικό βάουλ στην προσπάθειά του να ξεμαρκαριστεί και μένουν 3 δευτερόλεπτα. Πιέζει η ομάδα του Αγριμίου να μην κατέβει εύκολα η μπάλα, να μην γίνει σωστή η πάσα. Ο Τοπάλι, ένα πολύ δυνατό σούτ από τον Αντριάνο Τοπάλι. Δεν πήγε η μπάλα βέβαια. Δεν γίνονται αυτά κάθε φορά. 17-19. Ολοκληρώνεται η πρώτη περίοδος. Διαφορά 2 πόντων για τους φιλοξενούμενους που ήταν και πιο άνετοι κατά τη διάρκεια του πρώτου δεκαλέπτου. Βρήκαν επιθετικές λύσεις, κυρίως με τον σέντερ τους, τον Βίκτορο Κικουογέν. Πλην όμως ο Αμίντας βρήκε και αυτός λύσεις, παρά το γεγονός ότι, όπως είπαμε, δεν έχει ευστοχήσει ούτε αυτός, ούτε το Αγρίνιο σε τρίποντο. 0 στα 11 έχουν και οι δύο ομάδες τώρα. 5 άστοχα ο Αμίντας, 6 τώρα. Όχι, 5 είναι του Αμίντα και 6 του Αγρίνιου. 0 στα 11 συνολικά, όπως είπαμε. Η ομάδα του Αγριμίου, η οποία όμως έχει απόλυτη ευστοχία στα δίποντα. Έχει κάνει 5 μέχρι τώρα και είναι εύστοχη σε όλα. Τα rebound είναι 8-8, δεν υπάρχει διαφορά εδώ. Η assist 4 για τον Αμίντα, 3 για την ομάδα του Αγριμίου.
ισορροπημένοι αριθμοί, όπως και το σκορ βεβαίως. Για να δούμε λοιπόν πώς θα ξεκινήσει η δεύτερη περίοδος. Σκούντρις θα κάνει την επαναφορά στο το πάλι. Από τον Γιούση που πέρασε στο μάτς. Μια πολύ δύσκολη προσπάθεια από τον Μπέλη. Δεν ήταν πάρο, δεν ήταν εύστοχη. Ο Μίτσου στον Χρύψιο άνοιξε το rotation τώρα ο κύριος Διαμαντάκος, ο Ναούμης, ο Καλημέρης και ο Μίτσου στο τέλος του χρόνου προσπάθησε, τελικά δεν βγήκε και την μπάλα και τα καταφέρνει να κερδίσει. Όχι, υπάρχει θέλουμε από τον δεύτερο διετή ότι έχει τελειώσει ο χρόνος. Τόσο εκ τούτου, οτιδήποτε είδαμε μετά το σουτ του Μίτσου ήταν ως μη γενόμενο. Αλλά έπρεπε να καταλήξει στον Αμίντα και καταλήγει βέβαια μετά από το σφύριγμα αυτό. Με τον Γιούση ο Αμίντας. Ενώ υπάρχει διάθεση του Αγρινίου να πιέσει όπως φαίνεται. Το πάλι τελικά κατεβάζει εύκολα. Το πάλι παλάχθηκε από τον Μίτσου. Αλλά όμως έφυγε από τα χέρια του Σκούντρι. Δεν περίμενε την μπάσα, αλλά συμβαίνει και στους καλύτερους παίκτες. Λυστρήσει η μπάλα. 17-19 παραμένει το σκόρο, όπως είχε διαμορφωθεί πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Ναούμης, ο Μίτσου, Σκιαμπάς, Μίτσου, σουτ από τον Ναούμη, δεν ήταν εύστοχο. Και στην εξέλιξη της φάσης το πάλι πήρε το φάουλ από τον Δημήτρη Μίτσου, παίκτη της Κορίνθου μέχρι πέρσι. Αλλαγές από τον κύριο Κωνσταντινίδη, θα περάσει στο παιχνίδι και ο Γκάτζο, και αυτός για πρώτη φορά στο μάτς. Γκάτζο με το νούμερο 13. Ο Γιούση. Να ο Γκάτζο. Από τον το πάλι. Γιούση κάτω από το καλάθι. Κατάφερε να πάρει το φάουλ από τον Μίτσου. Και θα σουτάρει ο Ορέστη Γιούση. Που έχει 3 πόντους και 3 rebound μέσω όρο μέχρι στιγμής στα 2. Πρώτα παιχνίδια του Αμίντα. Ο Αμίντας που μπορεί να ξεκίνησε με 2 ήττες στο πρωτάθλημα, όμως έκανε πολύ καλή πορεία στο κύπελο. Αποκλείστηκε από την αναπτυξιακή ομάδα του Ολυμπιακού στον άτυπο τελικό. Πρώτη φάση του κυπέλου είχε μόνο ομάδες Α2 και μία από αυτές συνέχισε. Όταν μπήκαν οι ομάδες Α1, ο Καλημέρης έχασε την μπάλα. Προηγουμένως ο Γιούση είχε χάσει και τις 2 βολές, όπως είδατε. Με τον Τοπάλι και τον Κουκουνιά. Για 3 ο Κουκουνιάς. Αυτό είναι το πρώτο τρίποντο του μάτς. 20-19. Θα προγράψουν περίπου 12 λεπτά. Κάτι περισσότερο από 12 λεπτά. Μα και αμέσως το τρίποντο από τον Ναούμη που μιλήθηκε τον αντιπαλό του. 20-22. Κι άλλο ένα σουτ. Μαζεμένα τα βρήκανε.
οι παίκτες και των δύο ομάδων τα τρίποντα από το σκιούτρι για αυτή τη φορά. Τρία συνεχόμενα είχαμε. Καμπάς. Μίτσου. Φάουλ από τον Κουκουνιά. Για τον Μίτσου. Μίτσου πάει στο θέατρο. Είσαι μακριά. Μίτσου πάει στο θέατρο. Τον Ναούμι. Η έξτρα πάσα στον Τσιαμπά και αυτός προσπάθησε να συνεχίσει το σερί των τριπόντων και τα κατάφερε. Μπάλα είναι για την ομάδα του Αγριμίου. Υπάρχει διπογνωμία. Τελικά υπάρχει η άποψη της πρώτης και προειδοποίηση στον κύριο Κωνσταντινίδη που διαμαρτυρήθηκε. Άλλο ένα τρίποντο από τον Ναούμι αυτή τη φορά. 2-2 οι δύο ομάδες στα τρίποντα. 23-24 συνεχίζεται πάντως το σερί γιατί δεν έχει παραδοθεί άλλο καλάθι. Το πάλι πάει προς τα μέσα. Ο Κουνιάς προσπαθεί να κατεβάσει το rebound και δέχεται φάουλ. Το φάουλ από τον Γρίψιο. Να και μια παρατήρηση στον... Παρατήρηση ή έχουμε τεχνική ποινή. Νομίζω ότι είναι προειδοποίηση τεχνικής ποινής στον πάγκο του Αγριμίου. Ό,τι φαίνεται ακολουθούν οι δύο ομάδες η μία από την άλλη και στα τρίποντα όπως είδαμε αλλά και τις προειδοποιήσεις για ΤΑΦ. Και πάλι Κανονίδης πάσα στη γωνία, το σούτ δεν είναι καλό από τον Σκούμπρι. Ομάδα του Αγριμίου με τον Ναούμι και τον Τσιαμπά τώρα. Ασόπουλος. Ναούμις, Ρίψιος, Γαρέζος, Τεκετωρέα Γαρέζος και σκοράρει, πρώτο καλάθι για τον Γαρέζο που χαλάει αυτό το σερί με τα τρίποντα και ουδόλος προβληματίζεται στο Αγρίνιο γι' αυτό. Ωραία καλάθι από τον Κανονίδη. Πρώτη του επιθετική συμμετοχή στο μάτς. 25-26. Προσπάθεια για τον Γρίψιο. Το έχει καταλάβει ότι θα χρεωθεί προς πίσω, γι' αυτό δεν έκανε απεγνωσμένη προσπάθεια να πιάσει την μπάλα. Στον πόντο η αναμέτρηση. Είπαμε, δύο ομάδες δεν έχουν ροζ φιλοαγώνα μέχρι τώρα. Σε δύο αγώνες ο Αμίντα, σε τρεις το Αγρίνιο. Μπάλα είναι τώρα για την ομάδα του Αγρίνιου. Με τον Γαρέζο και πάλι ο Νικολαίδης για τρεις. Τα κατάφερε ο Κανονίδης το rebound. Η πάσα στον Σάλεχ απέναντι. Πάσα στον Τεφάλι. Αναφορείται γιατί πανηγυρίστηκε έξαλλα αυτό το τρίποντο από τον Τεφάλι. Δεν είναι μόνο γιατί ο Αμίντας προηγείται 28-26, γιατί αυτό είναι
μόλις το δεύτερο τρίποντο του Τοπάλι σε όλο το πρωτάθλημα μέχρι τώρα. Προσπάθησε ο Κανονίδης από την πάσα του Τοπάλι να την προλάβει. Δεν τα κατάφερε όμως. 28-26. Time out για την ομάδα του Αθενίου, ο κύριος Διαμαντάκος. Τον Αμίνα που περνάει μπροστά. Πρώτο σκορ του παραμένει ο Μπέλη που έχει 6, αλλά πλέον υπάρχουν 3 παίκτες με 5 πόντους. Το Πάλι, Χιούντρης και Κουκουνιάς, και μάλιστα και οι 3 έχουν από ένα δίποντο και ένα τρίποντο, έτσι έχουν σκοράρει μέχρι στιγμής. Για την ομάδα του Αγενείου, ο Κεκουογέν παραμένει και αυτός πρώτος σκόρερ με 7. Δεύτερο σκόρερ όμως έγινε ο Ναούμης, ο οποίος έχει σκοράρει τα 2 μοναδικά τρίποντα της ομάδας του Αγενείου μέχρι τη στιγμή. Φωνές εμφάνισης από τον πάγκο του Αμίντα που πέρασε μπροστά. Είπαμε για την πορεία της ομάδας του Αμίντα στο κύπελλο. Η ομάδα του Αγρινίου αποκλείστηκε νωρίς από την ομάδα του Αμαρουσίου, ένα παιχνίδι που είχε μεταδώσει το telesport.gr. Βεβαίως τότε η ομάδα ήταν ακόμα στην διαδικασία της κατασκευής, θα λέγαμε. Προσπάθεια για 3 από τον Βαρέζο, δεν ήταν εύστοχη. Έτσι λοιπόν είχαν δηλωθεί μόλις 6 παίκτες σε αυτό το μάτς, γι' αυτό δεν μπορεί να μπει σε κριτική όλη η εμφάνιση. Ο Μπέλη από την πάσα του το πάλι πήρε το φάουλ. Και έτσι ο Ορέστης Μπέλη μπορεί να ξεπεράσει τον μέσο όρο του που έχει σε όλο το παιχνίδι. Και να διευρύνει το προβάδισμα του Αμίντα. Αυτό είναι που τον ενδιαφέρει περισσότερο τώρα. Μέσα στις Μπέλη είναι από τα παιδιά του Αμίντα. Πως είναι πολλοί παίκτες. Κάτι που δεν είναι συνήθως σε αυτό το υψηλό επίπεδο να έχει πολλούς γηγενείς παίκτες η ομάδα που τα καταφέρνει να βρίσκεται ψηλά. <Το-> 30-26 από τις 2 εύστοχες βολές του Μπέλη που έχει φτάσει τους 8. Και ο Νικολαίδης με τον Κεκουογέν που επέστρεψε. Ο Βαρέζος τώρα. Ρίψιος στο Γιάνοβιτς, προσπαθεί να του κλέψει το πάλι και του κάνει φάουλ. Δεύτερο φάουλ από τον Τοπάλι, ενώ ο μοναδικός που έχει 3 είναι ο Κουκουνιάς. Δεν υπάρχει παίκτης με 3 για το Αγρίνιο, υπάρχουν όμως 4 παίκτες που έχουν από 2. Το σούτ από τον Γρίψιο που το σκέφτηκε λίγο. Ο Πάλι με πολύ γρήγορη προσπάθεια. Ο Κουγιάν πήρε το ριμπόν, το καθάρισε ο Γρίψιος βέβαια. Προσπάθεια για κλέψιμο επιτυχημένη από τον Κανονίδη. Σάλιχ και πάλι ο Κανονίδης. Αυτός θα χρεωθεί το καλάθι. 32-26. Προσπάθεια για τον Αμίντα να ξεφύγει, η οποία
τώρα όμως βρίσκει την απάντησή της από το τρίποντο του Γιώργου Καρέζου. 32-29. Είναι σωστές ο Αγρίνιο και γρήγορα και ο Μπέλη. 11 πόντια από τον Ρέστι Μπέλη μέχρι τώρα με το πρώτο του τρίποντο. Βελτιώνουν οι δύο ομάδες πολύ το ποσοστό τους. Τον Νικολαίδη, ο Στογιάνοβιτς για τρεις και αυτός εύστοχος. Υπάρχει τεχνική ποινή η οποία χρεώθηκε στον πάγκο. Βαρέζος θα έχει δικαίωμα για διαβολή βέβαια. Έστωχη βολή από τον Βαρέζο που φτάνει τους 6. 35-33. Κανονίδης μετά στο καλάθι με αντίπαλο το Γαρέζο, προς τη στιγμή φάνηκε να χάνει την μπάλα. Τελικά το κέρδισε το φάουλ. Δεν θα έχει δικαίωμα για δύο βολές ο Ανδρέας Κανονίδης. Επανέρχεται ο Τάγαρης στη θέση του και ο Γκάτζο είναι μέσα. Τέσσερις πόντοι από τον Κανονίδη, μένουν 2 και 10 ακόμα για το ημίχρονο. Τριάντα 36-33 τώρα. Από τον Γιάννοβιτς στον Νικολαίδη. Αρέζος. Κορτσές με τον Γιάννοβιτς που προσπαθεί προς τα μέσα. Δύσκολη προσπάθεια. Δεν ήταν επιτυχημένη. Γρήγορα ο Αμίτας, μια φοβερή φάση, ένα εκπληκτικό μπλοκ από τον Νοτικό Γεν πάνω στον Τάγαρη που πήγε πιο χαλαρά. Φάτση του μάτς μέχρι στιγμής από τον Ελληνό Νιγηριανό. Πολύ ωραία προσπάθησε ο Λαΐδης, αλλά δεν τα κατάφερε. Μια προσπάθεια από τον Κανονίδη. Επίσης κατέληξε σε λάθος. Υποπίεση βέβαια. Καρέζος. Ένα λεπτό ακόμα. Να κάνει ατομική προσπάθεια ο Καρέζος. Ο Σάλιαχ πήρε την μπάλα. Γκάτζο. Προσπάθεια να σκουπιστεί το τερέν εδώ. Μένουν 12 δευτερόλεπτα. Και με τον Ζούπα ο Αμίντας. Σάλεχ. Κανονίδης. Την άμυνα του Γαρέζου. Τελικά αποφασίσει να σουτάρει από μακριά. Τάγαρης προσπαθεί από τον Ζούπα. Σάλεχ, ωραία κίνηση. Δεύτερο καλάθι από τον Γιάσερ Σάλεχ και 38-33. Τελευταία επίθεση για την ομάδα του Αγριμίου. Ο Στογιάνοβιτς. Αρέζος
2 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Τα κατάφερε να το κάνει το σούτ εμπρόθεσμα. Δεν κατάφερε να ευστοχίσει βέβαια, που είναι και το πιο σημαντικό. 38-33 ολοκληρώθηκε το ημίχρονο της αναμέτρησης. Το να μην τα αναβρίσκει θετικές λύσεις, και οι δύο ομάδες βρήκαν την ευστοχία τους έξω από τα 6.75. Ο Βίντες όμως είχε κάποιες πιο εύστοχες προσπάθειες και έχει καταφέρει όχι μόνο να ανατρέψει την διαφορά με την οποία έχανε στην πρώτη περίοδο, αλλά να εξασφαλίσει και αυτή τη διαφορά των 5 πόντων, που βέβαια δεν του εξασφαλίζει τίποτα, απλώς για τα κοιτάπια που λέμε. Πρώτο σκόρερ για τον Αμίντα Ομπέλη με 11 πόντους και ένα τρίποντο. Είναι ο μοναδικός παίκτης του μάτς που έχει διψήφιο αριθμό. Ακολουθούν το Πάλι, Σιόγκρις και Κανονίδης, έχουν από 5, και ο Κουκουνιάς. Αυτός 5 έχει. Για την ομάδα του Αθηναίου, ο Κικουεγέν είναι πρώτο σκόρερ μεν, αλλά έχει συγκατοικό τον Στογιάνοβιτς, έχουν και 2 από 7 πόντους, και ακολουθούν ο Γαρέζος και ο Ναούμης που έχουν από 6. Ισορροπημένα πράγματα. Θα κάνουμε εμείς μια μικρή διακοπή τώρα και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί για το δεύτερο ημίχρονο.
Πάλι μαζί σας λοιπόν από το κλειστό γυμναστήριο της Πυρκάλης στον Ημιτό για το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης ανάμεσα στον Αμίντα και τον αθλητικό όμιλο Αγρινίου. Τέταρτη αγωνιστική της Α2 κατηγορίας για την περίοδο 2020-2021. 38-33 μετά τα πρώτα 20 αγωνιστικά λεπτά. Να μάθω πολύ ενδιαφέρον. Το οποίο φυσικά αναμένεται να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος. Έτσι τουλάχιστον φαίνεται. Οι δύο ομάδες είχαν σκαμπανεβάσματα, είναι η αλήθεια. Στη διαφορά του Αμίντα διαμορφώθηκε στην δεύτερη περίοδο του αγώνα. Η πρώτη ήταν η ομάδα του Αγρινίου που είχε το προβάδισμα. Κατάφερε να προηγηθεί μέχρι και με 7 πόντους. Δύο ομάδες στην πρώτη περίοδο δεν είχαν ευστοχήσει σε τρίποντο. Όμως στην δεύτερη περίοδο έχουν μαζί 7, 4 το Αγρίνιο και 3 ο Αμίντας. Ισορροπημένη περίπου η κατάσταση στα rebound, 18-14. Ελαφρύ προβάδισμα για την ομάδα του Αμίντα. Έτοιμοι είμαστε όμως για την τρίτη περίοδο. Ξεκινάει με τους φιλοξενούμενους. Την επίθεση τον Γαρέζο και τον Νικολαίδη. Ο Γεν προσπάθησε να ξεφύγει από τον Μπέλη. Έχασε την μπάλα όμως. Ο Σιούντρης. Παίζουν 5 με 4 τώρα οι παίκτες του Αμίντα, γιατί ο Κεκογέν άρχισε να επιστρέψει. Ο Μπέλη έγινε κάτοχος της μπάλας κοντά στο καλάθι και βέβαια δέχτηκε το φάουλ. Έχει δικαίωμα λοιπόν να πετύχει τους πρώτους του πόντους στην τρίτη περίοδο. 12 πόντια από τον Μπέλη. Και 13 τώρα. Ορέστη Μπέλη, ο οποίος νομίζω ότι είναι αλάνθος στις βολές, ναι. 6 στις 6 έχει. Ο Κεκουογέν. Σούτ από τον Τασόπουλο. Εύστοχος και αυτός για 3. Βιώνει σε 40-36, ένα σημαντικό καλάθι για τον Αγρίνιο που μείωσε την διαφορά. Πάθει από τον Μπέλη να βρει τον Ζούπα τώρα. Δεν τα κατάφεραν οι δυο τους να συνεργαστούν. Καρέζος. Πριν την πάσα στον Τασόπουλο, δέχτηκε φάουλ. Και τον Στοιάνοβιτς. Βλέψιμο του Κανονίδη με την προσπάθεια του Σάλεχ, ο οποίος προσπάθησε να κρατήσει την κατοχή. Έφυγε η μπάλα. Είναι και πάλι για τους φιλοξενούμενους. Ήδη στον Νοτικό Γεν και ο Στογιάνοβιτς τώρα. Ο Λαΐδης το σκέφτεται, δεν το κάνει το τρίποντο. Γαρέζος και πάλι στον συμπαίκτη του. Πολύ ωραία η πάσα από τον Λαΐδη και ο Νοτικό Γεν έχει βάλει και δυσκολότερα σήμερα. 9 από τους έφτασε ο Ελληνονιγηριανός σέντερ, 40-38. Άμεση αντίδραση του Αγρινίου από το συν 7 του Αμίντας. 2.
και ακόμα πιο άμεση αντίδραση από τον Κανονίδη. Τρίποντο. Πρώτο και για τον Κανονίδη. Ματ. 43-38. Βγαίνουν με δύο αντιπάλους. Προσπαθεί να ξεφύγει. Υπάρχει ρήγμα για βήματα. Δεν νομίζω ότι δόθηκε φάουλ. Κανονίδης. Ο Ζούπας. Ένα δεύτερο κόψιμο από τον Οκουφουογέν, αλλά μπαλά καταλήγει και πάλι στον Αμίντα. Ο Σάλεφ δέχτηκε το φάουλ από τον Νικολαίδη που δεν συμφωνεί. Με τη γλώσσα του σώματος τώρα διαμαρτύρεται ότι ήταν πεσμένος όταν προσπάθησε ο Σάλεφ να τον περάσει, οπότε δεν είχε καμία πρόθεση. Βεβαίως αυτό που μετράει είναι ότι λένε οι διαιτητές και όχι οι παίκτες ή εμείς. Τέταρτο φάουλ του Νικολαίδη. Αποσύρεται, όχι. Ναι, αποσύρθηκε. Σκαμπάς πέρασε στη θέση του. Και ο Γιάσερ Σάλεχ έχει δικαίωμα για δύο βολές. Πέντε πόντοι από τον Σάλεχ που πάει το σκορ στο 44-38. Δεν τα καταφέρει στη δεύτερη. Παίρνει όμως την μπάλα και πάλι. Κανονίδης μόνος του για τρεις. Κλέψιμο από τον Σάλεχ και ένα κάρφωμα στον ευθυντιασμό. 46-38 για πρώτη φορά ο Αμίντας παίρνει διαφορά 8 πόντων. Και τον Στογιάνοβιτς τώρα. Σόπουλος βγαίνει κοντά στο καλάθι. Πας για τρεις. Δεν τα κατάφερε. Στογιάνοβιτς όμως πήρε το μακρινό rebound. Παθεί ο Στογιάν. Τελικά πέφτουν δύο πάνω του. Υπάρχει φάουλ. Αμυντικό βέβαια. Το καλή διαμαρτυρία και από τον πάγκο του Αμίντα και από κάποιους που βρίσκονται στην εξέδρα. Τσιαμπά θα αναφέρει το αγρίμιο. Υπάρχουν 5 δευτερόλεπτα όμως. Τσιαμπάς διαμαρτύρεται στους συμπαίκτες του ότι κανείς δεν προσπάθησε να ξεμαρκαριστεί, να πάρει την μπάλα. Η οποία είναι βέβαια για τον Αμίντα που έχει το σύν 8 και πολύ θα ήθελε να πάει τη διαφορά σε διψήφιο τώρα. Κανονίδης. Ο Παστόπουλος. Σπυρίχθηκε φάουλ, όμως στη συνέχεια σπυρίχθηκε αντιαθλητικό φάουλ, γιατί ο Τασόπουλος συνέχισε να μαρκάρει. Κατέβασε και το χέρι του, άγαρμπα. Ανδρέα Κανονίδη.
Το όφελος εδώ του Αμίντα είναι διπλό. Δύο βολές για τον Κανονίδη και η μπάλα και πάλι για τους γηπεδούχους. Έτσι θα συνεχιστεί το μάτς. Νέα πόντι από τον Κανονίδη. Το είναι νέα και διαφορά και Κανονίδης γίνεται ο δεύτερος παίκτης του μάτς με διψήφιο αριθμό. Το πάλι με τον Σιούντρη. Το Σάλεφ πάλι με τον Σιούντρη. Άλλαξε το πάλι που 45 μοίρες. Σάλεφ. Εντυπωσιακό άλμα το jump shoot. Κανονίδης τα κατάφερε να πάρει το rebound. Ο Σιούντρης. Ο Τεχουγέν. Άλλο ένα σκουπίδι. Κυρίαρχος εκεί και λόγω του ύψους του και του όγκου του αλλά και της ικανότητάς του, μην τα βάζουμε όλα. Ακόμα ένα προσπάθεια για κόψιμο από τον Τοπάλι, από τον Σάλεφ στον Οκεκογέν, κατέληξε σε φάουλ. Προκάλεσε πάντως μερικές ιαχές από τους φίλους των γηπεδούχων. Δέκα πόντι από τον Κεκουγέν, ο οποίος είναι ο πρώτος παίκτης του Αχρηνίου που φτάνει σε διψήφιο. Στην εξέλιξη της φάσης ο Χαρέζος κατάφερε με ένα τύπ να την μπάλα στα χέρια του Γιούση πρώτα και μετά out. Έτσι λοιπόν ο Αχρηνίου έχει και πάλι επίθεση 14 δευτερολέπτων και έχουμε time out για τον κύριο Διαμαντάκο να δει πως θα μεταλλευτεί αυτή την δεύτερη ευκαιρία. Οκτώ στα 13 δίποντα έχει η ομάδα του Αγρινίου, εντυπωσιακό ποσοστό 61%, αλλά στα τρίποντα είναι 4 στα 17. Περισσότερα τρίποντα από δίποντα. Ο Αμίντας έχει 11 στα 22 τρίποντα. Δίποντα, συγγνώμη, και 5 στα 13 τρίποντα. Ένα πιο ισορροπημένο. Μια πιο ισορροπημένη εικόνα όσον αφορά τα σούτ του. Rebound είναι 20-17. Δεν υπάρχει διαφορά εδώ. Στις assist θα αρχίσει και δημοφώνεται με διαφορά. 12-9. Το... η αναλογία assist προς λάθη του Αμίντα. Προσπάθεια από τον Γαρέζο, από τον Ναούμου, συγγνώμη. Έφτασε το σκορ στο 48-41 με το πρώτο του καλάθι στο δεύτερο ημίχρονο και το πρώτο δίποντο που πετυχαίνει. Χρειάζεται δίποντα και η ομάδα του Αχρηνίου, όπως φαίνεται. Σάλεφ. Μπέλη. Όχι. Από τα 4 μέτρα. Εμβολία. Μόνος του έκανε την προσπάθεια, μόνος του πήρε και το rebound. Από παρέμβαση όμως η μπάλα βγήκε και είναι και πάλι για τους φιλοξενούμενους. Καμπά Ναούμης και πάλι στο playmaker του. Αρέσος για τρεις. Επιστρέφει η ομάδα του Αγρινίου. 48-44. Το συν 10 έγινε συν 4.
Μπέλη. Σούτ από το Κανονίδη για τρεις. Δεν τα καταφέρνει. Εκπογένει το rebound. Καμπάς δέχτηκε το screen. Δεν το εκμεταλλεύτηκε όμως. Καρέζος. Πολύ δύσκολη προσπάθεια. Άστοχη από τον Κορτσέ. Σκούντρις για τρεις. Πολύ γρήγορη η επίθεση του Αμίντα. Όχι, που γίνει ένα ακόμα rebound. Για να δούμε. Έχει ήδη 7. Τσιαμπάς σε σετ παιχνίδι. Πάτε αυτόν το πάλι να του κλέψει την μπάλα. Δεν τα κατάφερε, αλλά μένουν 5 δευτερόλεπτα για την ομάδα του Αγρινίου. Ένα ακόμα time out για τον κύριο Διαμαντάκο. Μια αντίπωση θα τα εκμεταλλευτεί αυτά. Για να τελειώσουμε αυτό που λέγαμε, την αναλογία assist προς λάθη. Αυτή την ώρα για το Αγρίνιο είναι 10-12. Για τον Αμίντα είναι 12. Είναι τώρα. Όχι, 12. 8. Πολύ τιμά στοιχεία από το sportstats.gr, η στατιστική υπηρεσία που συνεργάζεται με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και προσφέρει πλήρη στατιστική κάλυψη και τις α2 κατηγορίες. Σημαντική βοήθεια και για μας και για εσάς, βέβαια. Αυτό είναι το σημαντικό. Εσείς να έχετε όσο το δυνατόν πιο καλή εικόνα από το πρωτάθλημα, το δεύτερο τη τάξη, που έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου ένα μήνα, και τα προβλήματά του με τις αναβολές του. Αλλά υπάρχει αγωνιστική δράση. Τσιαμπάς τα κατάφερε να πάρει το φάουλ στο τέλος του χρόνου. Νομίζω ότι αυτό είχε σχεδιάσει ο κύριος Διαμαντάκος, γι' αυτό του είπε και μπράβο. Ναούμις κλείνει σε επίθεση τώρα. Πιο μεγάλη άνεση χρόνου. Πάθια για τρεις. Όχι από τον Γρίψιο, δεν είναι εύστοχη. Μπάλα καταλήγει στον Αμίντα. Το ματιάκι που είναι το ψυγείο και το ποδήλατο και κάποια άλλα όργανα γυμναστικής. 48-44. Φάουλ στον Μπέλη. Το Ναούμι, το πρώτο του. Νομίζω με 4 είναι ο Λαϊδης, αφιλωμένος στον πάγκο. Σάλεχ, προσπάθεια για τον Τσιαμπά, από την πίεση μάλλον του Τσιαμπά, προσπάθεια του να βρει τον Μπέλη. Δεν στέφτηκε με επιτυχία, ο Μπέλη τους δεν συγκράτησε την μπάλα, αποσύρθηκε κιόλας αμέσως. Τσιαμπάς με τον Τοπάλι. Πάλι έχει την μπάλα. Αλλάγει το με τον Κορτσέ. 5 δευτερόλεπτα, 4 μένουν τώρα. Ναούμις θα κάνει το σουτ και θα στοχίσει για 2. Όπως χαρακτηριστικά είναι το λέγμα του διευθυντή. 10 πόντια από τον Ναούμι. Πολύ ωραία η πάσα.
κάρφωμα από τον Σάλεφ, πάσα από τον Κουκουνιά, νομίζω, διάποδη από τον Σάλεφ, Καρέζος. Για τρεις, όχι, άφησε. Ο Κοτσές και τελικά αυτό που πέτυχε ήταν να ανανεώσει την επίθεση κομμάτα του Αγριμίου. Είμαστε στο τελευταίο δίλεπτο της τρίτης περίοδου, 50-46. Τέσσερις παίκτες του Αμίντα έχουν από τρία φάουλ, ο Ζούπας, ο Τοπάλι, ο Σάλεφ και ο Κουκουνιάς. Κανείς όμως με τέσσερα. Καμπάς, ωραία πάσα. Προσπάθεια από τον Κορτσέ, όχι. Προσπάθησε ο Κανονίδης και τα κατάφερε να κρατήσει την μπάλα. Πάλι σε σετ επίθεση, δείχνει στους παίκτες ότι θέλει. Σάλεφ. Κανονίδης για τρεις, δεν είχαν σχεδιάσει αυτό βέβαια. Ο Σούντρης παίρνει το επιθετικό rebound. Και το πάλι ξαποσταίνει λίγο. Και πάλι προς το καλάθι τραβά. Πέτυχε να κερδίσει το φάουλ ο Αντριάνο το πάλι από τον Γρίψιο. 1-12 ακόμα βολές για τον Αντριάνο το πάλι. Έναν τραυματισμό που τον κράτησε έξω αρκετά. Επέστρεψε όμως. Με την ίδια εκρηκτικότητα που έδειχνε και πριν. Δεν έχει τον ρυθμό, είναι η αλήθεια, που έδειχνε και πέρσι πριν τραυματιστεί στην Δάφνη Αθλίου, αλλά θα έρθει και αυτά. Πάθη από τον Κεκουογέν, τελικά το rebound το πήρε ο Γρίψιος μετά την δεύτερη άστοχη βολή του το πάλι. 51-46. Ένα λεπτό. Τον Μίτσου, ο Ναούμης, ο Κουκουνιάς, δεν τα κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα. Δεν είναι εύκολο να τα βάζεις με το θηρίο, λέγεται ο Κεκουογέν. Καμπάς, Ναούμης. Κεκουογέν, δύο αντιπάλους. Έκανε το σούτ, αλλά δεν τα κατάφερε. Το πάλι πολύ γρήγορα. Ζήτησε φάουλ με το βλέμμα, αλλά δεν έπεισε κανέναν από τους διαιτητές. Χιαμπάς. Γρίψιος με τον Ναούμη. Εκογέν. Γρήγορη η προσπάθεια από τον Αμίντα, τελικά δεν θα γίνει. Λάθος από τον Τοπάλι, δεν την κράτησε την μπάλα ο Μπέλη. Καμπάς, επιθετικό φάουλ χρεώνεται ο Θοδωρίτσι Καμπάς, ενώ υπάρχει μαρτυρία από τον συμπέκτη του Μίτσο που περίμενε την μπάλα ακροβολισμένος. 2,9 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου. Ο Ζούπας που πέρασε στο παιχνίδι. Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, δυο του κλέφτη μέχρι τώρα. 51-46, δύο πολύ φιλόδοξα σουτ, τα οποία κατέληξαν στη Στεφανή από το κέντρο, πιο πριν από το κέντρο, από τους παίκτες του Αμίντα.
51-46 λίγη η τρίτη περίοδος, με τις δύο ομάδες να έχουν σημειώσει από 13 πόντους στο επιμέρους σκορ αυτή της τρίτης περίοδου, άρα η γενική διαφορά να μην αλλάζει από αυτή που είχε διαμορφωθεί και στο ημίχρονο. Κατάσταση για την ομάδα του Αγρινίου έχει ισορροπήσει κάπως στα σούτ όσον αφορά τον αριθμό τους τουλάχιστον, γιατί ακόμα παραμένουν περισσότερα τα τρίποντα από τα δίποντα. 5 στα 21 τρίποντα έχει το Αγρίνιο και 10 στα 19 δίποντα. Στα 26 δίποντα ο Αμίντας και 5 στα 18 τρίποντα. Rebound 26-23. Assist 13-12. Η διαφορά είναι κάποια shoot παραπάνω. Ο Αμίντας είναι άστοχος γενικά στις βολές, έχει 12 στις 20. Γι' αυτό οφείλουμε να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, αν το παιχνίδι καταλήξει να κριθεί στο τέλος. Παπάουλ και η ευστοχία στις βολές πάντα παίζουν ρόλο. Για τα φάουλ σας τα είπαμε, δεν έχει αλλάξει κάτι, μάλλον έχει αλλάξει το... για το Αγρίνιο, ο Τσιαμπάς. Αυτό το επιθετικό φάουλ που έκανε λίγο πριν το τέλος της τρίτης περίοδου ήταν το τρίτο του. Είναι ο μοναδικός παίκτης που έχει 3 για το Αγρίνιο. 4 έχει ο Νικολαίδης. 3 παίκτες του Αμίντα χρεωμένοι από 3 φάουλ. Ο Αμίντας, ο οποίος έχει και την μπάλα στην έναρξη της τέταρτης και τελευταίας περίοδου, με τον Σιούντρη και τον Κουκουνιά. Τον Μπέλη, κάποιο φάουλ που κέρδισε ο Ρέστης Μπέλη. Από τον Μίτσου το φάουλ, τρίτο και γι' αυτόν. Λάθος και κλέψιμο από την ομάδα του Αγρινίου. Ο Λαΐδης που επέστρεψε στο μάτς. Ναούμης για την ίδια αγωνία με τον Μίτσου, τελικά μακρύθηκε ο παίκτης που έχει τώρα την μπάλα. Παθεί να ξεφύγει από τον Σούπα. Το σούτ για τρεις ήταν από τον Ναούμη, δεν μπήκε η μπάλα. Άρχισα μαλλιά τον Ναούμη, γιατί μπήκε και βγήκε. Σούπας έφυγε. Ωραία η πάσα, αλλά ο Μπέλη ήταν κλεισμένος. Σάλεχ μόνος του για τρεις. Καλάθι από τον Γιάσερ Σάλεχ, το πρώτο του τρίποντο στο μάτς. Κάνει τους 12 και δίνει διαφορά 8 στον Αμίντα, 54-46. Ναούμης με τον Νικολαίδη. Ρίψιος για τρεις κι αυτός. Άξε γαϊδανάκι λέτε, όπως στην δεύτερη περίοδο. 54-49. Δύο συνεχόμενα. Για να δούμε. Σιούντρης. Κουκουνιάς. Επάλλει ο Σιούντρης. Σάλεχ. Ρούπας. Ο Σιούντρης. Ο Σάλεχ για τρεις πάλι. Όχι, δεν είναι. Ευτοχό. Πιο αδύναμο όπως έπρεπε. Η μπάλα είναι για την ομάδα του Αγρινίου, που μείωσε στους 5. Προηγουμένως με αυτό το τρίποντο από το Γρίψιο, το πρώτο του καλάθι στο μάτς. Μίτσου. Ναούμης. Πάλι ο Μίτσου, για τρεις κι αυτός. Σχεδόν κοπιάρουν η μία ομάδα την άλλη.
Airball και ο Σάλεχ προηγουμένως, airball και ο Μίτσο τώρα. Εύστοχος ο Σάλεχ προηγουμένως, εύστοχος ο Γρίψιος. Ζούπας. Κλέψιμο από τον Νικολαίδη. Αλλά είναι για την ομάδα του Αμίντα. Και τον Ζούπα βέβαια. Σουτ για τρεις από τον Σκούντρη. Μέσα. Πάλι στο σύν 8 ο Αμίντας. Δεύτερο τρίποντο από τον Σπύρο Σκούντρη. 57-49. Ο Κολαίδης τα κατάφερε να ξεφύγει από τον μαρκάρισμα του Ζούπα. Μίτσου. Πολύ δύσκολο. Πήγε για το ανάποδο layup. Μπάσκετ. Αφού είχε κερδίσει όμως το φάουλ πρώτα από τον Κουκουνιά. Είναι έτοιμος για δύο βολές ο Δημήτρης Μίτσου. Πρώτος του πόντος στο παιχνίδι. Μίτσου έχει 6 πόντους μέσω όρο στα 3 παιχνίδια. Και εύστοχος και στη δεύτερη βολή. 57-51. Βγαίνει ο Σάλεχ. Επανέρχεται ο Τοπάλι και αναλαμβάνει την οργάνωση. Μα, τη δίνει στο Ζούπα τώρα. Μαζί θα αναλάβουν. Ζούπας. Γωνία για τον Κουκουνιά. Rebound. Τον Μίτσο. Βοήθεια βέβαια του Νικολαίδη, συγγνώμη. Έχει την μπάλα. Την βοήθεια του Τεχογέν. Νικολαίδης που προσπάθησε να ξεφύγει. Πήρε το φάουλ από τον Ζούπα. Τέταρτο φάουλ από τον Ζούπα. 4 έχει και ο Σάλεχ, γι' αυτό προηγουμένως αποσύρθηκε. Και ο Ζούπας φεύγει τώρα. Ψηλώνει το σχήμα. Μπαίνει στο μάτσο ο Γκάτζο. Ο Ναούμι. Ο Μίτσου. Πάλι ο Ναούμις για 3. Μέσα. Με αυτά και με αυτά υπάρχει και εδώ. Σερί τριπόντου. 57-54. Ωραία η πάσα. Πολύ ωραία ασίστ από τον Κουκουνιά στον Σκούντρη και αυτός δεν φοβήθηκε τον Κουκουνιέν. 59-54. Ναούμις πήρε την μπάλα από τον Λιανό και του έδωσε την μπάλα Λουκούμι, θα έλεγα κανείς. Το Κουγέν στους 12, 59-56. Πολύ ωραία η πάσα από τον Γκάτζο. Κανονίδης 61-56. Και Κουγέν. 5 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα πρέπει να ολοκληρωθεί το μάτς. Το συν 5 ο Αμίγκας. Πάθεια του το πάλι. Μένουν 3 δευτερόλεπτα για την ομάδα του Αγρινίου. Yeah.
μέσα στο σούτ από τον Ναούμι, δεν ήταν. Αυτό που έγινε και η υποπίεση, το πάλι. Πολύ αποτελεσματικό το μαρκάρισμα του Νικολαίδη, που οδήγησε τον Τοπάλι σε λάθος. Ακριβώς 5 λεπτά για να ολοκληρωθεί το μάτς. Δεν έχει αλλάξει το σκορ. Είναι τον Νικολαίδη, η ομάδα του Αγρινίου, Εκπογέν για 3. Γρίψιος πήρε την μπάλα, δεν τα κατάφερε σε κάτι που φαινόταν εύκολο. Δεν υπάρχουν εύκολα. Μπάσκετ. Κανονίδης μπροστά από τον Εκοκοβουγέν, τον νικάει τη δεύτερη φορά. Σημαντικό καλάθι αυτό για τον Αμίντα, γι' αυτό στο 63-56 η ομάδα του Ημιτού. Γι' αυτό ο κύριος Διαμαντάκος αποσύρει τους παίκτες του στον πάγκο για να πως θα μπορέσει να επιστρέψει στο μάτς η ομάδα του Αγρινίου. Θυμίζουμε κάτι που είπαμε και από την αρχή της μετάδοσής μας. Οι δύο ομάδες ψάχνουν το πρώτο τους ροζ φύλλο αγώνα σε αυτή την τέταρτη αγωνιστική της Α2. Να μην τα βέβαια να έχει ένα μάτς λιγότερο. Αυτό με την ομάδα της Καρδίτσας. Τέσσερα και 34. Ακόμα φυσικά δεν έχει τελειώσει τίποτα. Ο Μίτας έχει 30 rebound. Είναι 25. Θα είναι και η διαφορά τους είναι 5 επιθετικά. Έχουν από 20 αμυντικά οι δύο ομάδες, αλλά έχει 10 επιθετικά ο Μίντας και 5 το Αγρίνιο. Για να δούμε λοιπόν. Νικολαίδης. Το πάλι. Το Ναούμι. Γιαμπά. Από τον Χαρέζο δεν ήταν εύστοχη. Κάτι έγινε από καλές προϋποθέσεις. Ο Κανονίδης. Σκούντρης για 3. Όχι. Μπάουντ από τον Νικολαίδη. Καλή μια απόπειρα επίθεσης για την ομάδα του Αγρινίου. Ο Κουκουγέν κλέβει την μπάλα. Ο Κουκουνιάς. Κλέψιμο στο κλέψιμο όμως από τον Νικολαίδη και lay up από τον Ναούμι. Τα 5 πόδια από τον Ναούμι που καταφέρει να γίνει το πρώτο σκόρ της ομάδας. Ο Γιάννης έχει μείνει στους 12. Ο Ναούμις ο οποίος μέχρι τώρα είχε 2,3 πόντους μέσω όρος, 3 παιχνίδια. Τώρα βέβαια κάνει μια πολύ καλύτερη εμφάνιση. Μειώνει στους 5, αυτό είναι το σημαντικό, 63-58. Ο Σιούντρης με τον Τοπάλι. Από τον Γκάτζο, τον Κουτουλιά. Ωραία γύριση μπάλα, Σιούντρης για 3. Πολύ σημαντικό αυτό το τρίποντο για τον Αμίντα και για τον μάτς, έχω την εντύπωση, αλλά έχουν δει πολλά τα μάτια μας και οπότε δεν πρέπει να προτρέχουμε. 66-58, 13 πόντι από τον Σιούντρη. Ο Χαρέζος κέρδισε το φάουλ από τον Σιούντρη, το παραδέχεται. Δεύτερο φάουλ για τον Σιούντρη, δεν κινδυνεύει. Ο Κεκουγέν αφήνει την θέση του στον Γρίψιο.
Με καλύτερη ταχύτητα εκεί. Ο Μαντάκος τώρα. Ο Γιάνοβιτς. Ο ποιος πάτησε. Προσπάθεια από τον Τασόπουλο που πήρε το επιθετικό rebound. Καταλήγει σε φάουλ και δύο βολές για τον Παντίνο Τασόπουλο. Άστοχος ο Τασόπουλος. Στη βολή. Εύστοχος στη δεύτερη. 66-59, 2 και 50 μένουν. Ο Αμίντας με τον Ζούπα. Κανονίδης τώρα. Πάλι ο Ζούπας. Λέβει ο Γαρέζος και ξεκίνεται προς το καλάθι. Η μπάλα δεν μετράει το καλάθι. Ναι. Ο Γαρέζος προσπάθησε να καρφώσει. Τράβηξε το Στεφάνι. Η μπάλα δεν μπήκε στο καλάθι. Αναπήδησε. Μαντάκος μιλάει με τον Ζούπα τώρα. Του εξηγεί τι έγινε. Τραβάει το Στεφάνι. Ο Γαρέζος έχει δίκιο. Εδώ. Αυτό κατέληξε σε αστοχία του σουτ. Γι' αυτό σφυρίχθηκε αυτό. 66-59 δεν αλλάζει πάντως το σκορ. Ο Ζούπας κερδίζει το φάουλ. Σουτάρει ο Ζούπας. Αυτό ήταν το πέμπτο φάουλ του Νικολαίδη. Δεν είναι για να φύγει το σουτ. Κανονίδης θα πάει για το out. Φεύγει ο Ζούπας από εκεί. Γκάτζο. Κουνιάς. Και πάλι ο Γκάτζο. Ζούπας. Προσπαθεί. Όχι. Ο Κουκουνιάς παίρνει ένα πολύ κρίσιμο πάντως επιθετικό rebound. Το δίλεπτο. Το Γκάτζο. Ζούπας. Κουκουνιάς για τρεις. Για το μάτς. Όχι. Δεν το καθαρίζει ο Αμίντας. Έχει βέβαια μεγάλο προβάδισμα. Το σύν 7 και 2 λεπτά να απομένουν, λιγότερο βέβαια. Στο Γιάνοβιτς. Γυρνάει το παιχνίδι πάντως, υπάρχει χρόνος. Σουτ για 3 από το Στογιάνοβιτς. Υπάρχει φάουλ. Σκιούντρι. Το φάουλ δεν έγινε από τον Σκιούντρι, είναι μακριά από την μπάλα και αφού είχε γίνει το σούτ, ο Τασόπουλος θα εκτελέσει δύο βολές μετά το time out βέβαια. Το πέμπτο αυτό ομαδικό για τον Αμίντα, άρα ό,τι φάουλ γίνει για τους γηπεδούχους στα τελευταία 92 δευτερόλεπτα θα καταλήξει σε βολές. Τέσσερα φάουλ έχει ο Ζούπας, τέσσερα και ο Σάλεχ για την ομάδα του Αμίντα. Αλλά αφού έμειναν τώρα, μέχρι τώρα, αυτές οι τελευταίες φάσεις, δεν καθορίζονται από αυτούς τους παίκτες που κινδυνεύουν. Στη ροή του μάτς είναι. Πρέπει να βρει ο προπονητής για κάποιες λύσεις. Ένας παίκτης του χρεωθεί νωρίς. Στα ίσα τα δίποντα με τα τρίποντα του Αγρινίου από 27.
12 εύστοχα δίποντα, 7 εύστοχα τρίποντα όμως. Ο Μούντας 15 στα 31 δίποντα και 8 στα 25 τρίποντα. Οι ομάδες που το έχουν πολύ το τρίποντα, όπως βλέπετε, σαν επιλογή, σαν διάθεση όταν υπάρχει ευστοχία. Πολλές για τον Τασόπουλο που έχει ευκαιρία να μειώσει. Να βάλει ακόμα περισσότερο στο μάτς την φιλοξενούμενη ομάδα. Δεν τα καταφέρνει όμως. Μένει στους 6 πόντους. Η δεύτερη είναι εύστοχη όμως. 66-60. Ο Ζούπας. Θα κατεβάσει την μπάλα. Να το κάνεις όσο το να τον περισσότερα δευτερόλεπτα. Χάλεφ. Ζούπας για τρεις. Όχι. Προσπαθεί ο Σκούντρης, τελικά αυτός που πήρε την μπάλα είναι ο Τσιαμπάς, που κατεβάζει κιόλας. Καρέζος. Τελευταίο λεπτό. Σουτ από τον Γρίψιο που παίρνει μόνος του το rebound, δεν τα καταφέρνει όμως. Κανονίδης πήρε το rebound και κατεβάζει και μόνος του. Κουνιάς. Βάλα στην ασφάλεια των χεριών του Ζούπα. Μισό λεπτό. Παθεί να ξεφύγει ο Ζούπας. Υπάρχει προσπάθεια από το Σκούντρη για τρεις. Ο Τασόπουλος παίρνει το rebound. Μένουν 15 δευτερόλεπτα ακόμα. Τρέχει ο Τσιαμπάς. Τελικά καταλαβαίνει ότι δεν πρέπει να φάει. Έδωσε στον Τασόπουλο, έχασε το σούτο Τασόπουλος. Ο Κανονίδης πάει στο lay-up. 1-9 ακόμα, τέλος το παιχνίδι. 68-60, νίκη για τον Αμίντα. Με το τελευταίο καλάθι από τον Ανδρέα Κανονίδη που έφτασε τους 16 πόντους. 8 οι πόντοι της διαφοράς. Ενδεικτική θα έλεγα τον Αμίντα που είχε πρόβλημα στο πρώτο δεκάλεπτο που το έκλεισε και πίσω στο σκορ, όμως στη συνέχεια βρήκε τις επιθέσεις, ήταν πιο σταθερή απόδοση θα έλεγα της ομάδας του Ημιτού και χωρίς να είναι πολύ καλύτερη τον Αμίντα πήρε την πρώτη της νίκη στην σεζόν σε αυτό το τρίτο της παιχνίδι με το Αγρίνιο, ένα ακόμα κίτρινο φύλλο. Συνεχώς βελτιούμενη πάντως η ομάδα του κ. Διαμαντάκου, για να λογιστούμε πως ποια κύματα διήλθε όλο το καλοκαίρι και το φθινόπωρο για να φτιαχτεί. Σίγουρα κάτι παραπάνω από αξιοπρεπής η προσπάθειά της. Αλλά βέβαια με την αξιοπρέπεια δεν κερδίζεις κάτι. Χρειάζονται και νίκες. Έχω την εντύπωση ότι είναι κοντά και αυτές για την ομάδα της Ετωλού Ακαρνανίας. 17-19 η πρώτη περίοδος. 38-33 το ημίχρονο. 51-46 το 30 λεπτό. Και 68-60 το τελικό σκορ της συνάντησης. Για τον Αμίντα, ο Ζούπας αγωνίστηκε χωρίς να σκοράρει και είχε 0 στα 5 σουτ. Συνολικά είχε όμως 4 ασίστ. Ο Τοπάλι είχε 6 πόντους, ένα εύστοχο τρίποντο και 5 rebound. Ο Σιούντρης είχε 13 πόντους με 3 εύστοχα τρίποντα, 3 στα 8 μικρημένα.
Ο Σάλεφ είχε 12 πόντους με ένα εύστοχο τρίποντο. Ο Κουκουνιάς 5 πόντοι με ένα εύστοχο τρίποντο και 5 rebound. Ο Γιούση αγωνίστηκε χωρίς να σκοράρει, όπως και ο Γκάτζο. Ο Μπέλι 13 πόντοι με 3 rebound και 3 assist. Τάχαρης 3 πόντοι. Και ο Κανονίδης 14 πόντοι και όχι 16 όπως τους έχω σημειώσει. Με ένα εύστοχο τρίποντο στα 7 που επιχείρησε, 11 rebound όμως και 3 assist. Να δούμε και την ομάδα του Αγρινίου. Ο Τασόπουλος είχε 7 πόντους με και 2 rebound. Ο Γρίψιος είχε 3 πόντους, ένα εύστοχο τρίποντο στα 4 που επιχείρησε και 5 rebound. Στο Γιάνοβιτς είχε 7 πόντους με ένα εύστοχο τρίποντο. Ο Ναούμις είχε 14 με 2 εύστοχα τρίποντα. Ο Τσιαμπάς δεν σκόραρε, αγωνίστηκε περίπου 15 λεπτά. Είχε 5 ασίστ όμως. Ο Μίτσου είχε 2 πόντους. Ο Κικουγέν 12 πόντους και 8 rebound. Ο Καλημέρης 2 πόντους τα 6 λεπτά που αγωνίστηκε. Ο Κοντσές δεν σκόραρε. Ο Γαρέζος είχε 9 πόντους με 2 εύστοχα τρίποντα. Και ο Νικολαίδης είχε 4 με 3 rebound, 3 assist και 4 κλεψίματα. Να πούμε και για τον Κογέννη ότι είχε 2 κοψίματα, τον οποίο το ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό. Τίποτα άλλο λοιπόν από εμάς. Στην τεχνική επιμέλεια ήταν μαζί μας και μαζί σας ο Ηλίας Καραχάλιος, στην οργάνωση παραγωγής η Αρχοντία Χαροπούλου, στην περιγραφή ο Αργύρης Παγαρτάνης. Να είστε όλοι καλά, μείνετε συντονισμένοι στο telesport.gr και επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.telesport.gr για να δείτε τι άλλο έχουμε ετοιμάσει για σας και το Σαββατοκύριακο και τις επόμενες ημέρες, κορονοϊού επιτρέποντος, και κάνουμε και το σταυρό μας και χτυπάμε ξύλο και σταυρώνουμε και τα δάχτυλά μας να είναι όλοι υγιείς, όσο το δυνατόν περισσότεροι υγιείς μάλλον, γιατί δεν είναι όλοι υγιείς όπως δείχνουν οι πολλές αναβολές στα γήπεδα του μπάσκετ κυρίως. Να ευχηθούμε να είναι όλοι υγιείς, να προσέχετε και να έχετε ένα χαρούμενο Σαββατόβραδο. Γεια σας.